μαζί μας ο νέος τεχνικός του Παπάς Θανάρια, ο κύριος Παναγιώτης Κακαλιάς. Σήμερα, coach, καταρχάς καλώς ήρθατε στο νησί μας, στην Άξο. Σήμερα η πρώτη προπόνηση, η πρώτη γνωριμία με τα παιδιά της ομάδας. Από το αεροδρόμιο στο γήπεδο, όπως είπατε, καθώς πέσατε και στο απαγορευτικό πάνω. Έτσι, πρώτες εντυπώσεις που αποκομίσατε από τα παιδιά, από την ομάδα, από το υλικό που υπάρχει. Καταρχήν, δεν ήρθα σε πρωτόγνωρη κατάσταση για μένα. Έχω παίξει σαν αντίπαλος με τα παιδιά 2-3 φορές, με τον παραξιακό δηλαδή. Τώρα είναι μαζί τα παιδιά αυτά, οπότε τυχαίνει να γνωρίζω κάποιες καταστάσεις. Τώρα, όταν θα είναι όλα τα παιδιά μαζί, γιατί δεν είμαστε όλα τα παιδιά μαζί, δηλαδή σήμερα ήταν η πρώτη μου γνωριμία, είναι το θετικό όμως στοιχείο είναι ότι τα παιδιά από τα παιδικά και τα εθνικά είναι ακριβώς μετά από μια μισή ώρα που είμαι μαζί με τους παίχτες, δεν μπορώ να σου πω παραπάνω πράγματα, αλλά ξέρω ότι λείπουν πολλά παιδιά, είτε κάποιοι είναι στην Αθήνα, είχαμε τα δύο παιδιά που είναι τραυματίες τώρα που μίλησα μαζί τους, που σημαίνει ότι πιο καλή εμπεριστατωμένη και άποψη από μένα θα πάρεις όταν δω όλα τα παιδιά στο γήπεδο. Βέβαια, επειδή έχει γίνει, για να φτάσουμε σήμερα να έρθουμε εδώ, έχει γίνει πολλές συζητήσεις, κυρίως διοικητικά. Να ξέρεις ότι είμαι ενήμερος τεχνικά. Πέρα από το ότι ήξερα κάποιους παίχτες, όλα τα παιδιά, όλο το ρόστερ και αυτά που δεν είναι εδώ και τα παιδιά δηλαδή που είναι στην Αθήνα, τα γνωρίζω πολύ καλά και με γνωρίζουν πολύ καλά. Πιστεύω να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Yeah. Σήμερα ήταν μόνο το πρώτη γνωριμία με τα παιδιά που ήταν εδώ. Κότσε, τι ήταν αυτό που σε έκανε να πει στο ΝΕΣ την πρόταση της διοίκησης και να έρθει στην Άξο? Έγινε πολύ καλή προσέγγιση. Από το θέμα, ήταν καλό το timing. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή δεν εργαζόμουν σε ομάδα. Έγινε πολύ καλή προσέγγιση. Εγώ θέλω να το πω, έχω ένα φίλο στο μπάσκετ που είναι πάνω από φίλο, αδερφός, ο Νίκος ο Λινάρθος, που είναι γνωστός με κάποιους ανθρώπους από την διοίκηση, έγινε πολύ καλή προσέγγιση. Δηλαδή, και εγώ πήρα πολύ καλές συστάσεις όσον αφορά το ποιόν και το χαρακτήρα και την προσπάθεια που γίνεται στην ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι και οι ίδιοι πήραν καλές πληροφορίες για μένα και γι' αυτό έγινε αυτό το συνοικέσιο. Πες το, ο γάμος, πες το, όπως θες, πες το. Ο συντάκτης του site, ο Γιάννης Οδοταράς, στο κομμάτι του μπάσκετ, μου είπε να σας θέσω μια ερώτηση που έχει να κάνει με το υλικό της ομάδας και αν γνωρίζετε από πριν κάποιους παίκτες. Πριν έρθετε εδώ, τα χαρακτηριστικά τους και έχετε κάνει κάποια πλάνα γενικότερα. Γνωρίζω όλα τα παιδιά. Αυτό που μένει τώρα είναι να βρεθούμε όλα τα παιδιά μαζί. Γνωρίζω πιο πολύ, μπορώ να σου πω, τα παιδιά που είναι στην Αθήνα από τα παιδιά που είναι εδώ. Λογικό είναι γιατί έχουν παίξει και κάποια παιδιά από εδώ, από τον Παραξιακό. Δεν θέλω να πω τα. Αλλά είμαστε έτοιμοι όσον αφορά θεωρητικά τα πλάνα, δηλαδή στο οργανόγραμμα του τι θα παίξει η ομάδα σε επίθεση και άμυνα. Αυτό που πρέπει να μπει τώρα, που είναι το βασικό στοιχείο για να είμαστε στο στόχο μας, είναι να μαζευτούμε και να δουλέψουμε όλοι μαζί. Αυτό. Η πρωταγωνιστική στόχη της ομάδας είναι μια πρόκληση για εσάς. Ναι, ναι, πάντα. Πάντα το να πας σε ομάδα που είναι πρωταγωνιστή, νομίζω είναι βασικό για να προπονητή να έχει στόχο. Δεν είναι, πάνω απ' όλα είναι αυτό, να υπάρχει στόχος στην ομάδα. Θέλουμε να ανεβούμε. Νομίζω από σήμερα μιλάμε για πρώτο πληθυντικό, δηλαδή και ο Ινάξος και εγώ σαν προπονητής και οι παίκτες λέμε πρώτο πληθυντικό ότι ναι, έχουμε στόχο την άνοδο. Θεωρείτε ότι οι Κυκλάδες γενικότερα δικαιούνται να έχουν μια ομάδα στη γάμα εθνική? Μπορούν να έχουν και παραπάνω ομάδες όταν λέμε Κυκλάδες, έτσι. Εδώ μιλάμε για την Άξο, ότι η Άξος πρέπει να έχει μια ομάδα στη γάμα εθνική και πρέπει να έχει και μια-δυο ομάδες από κάτω, γιατί αυτές οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι πολλά παιδιά, αγόρια, κορίτσια ασχολούνται με τον μπάσκετ. Οπότε ναι, οι Κυκλάδες πρέπει να έχουν παραπάνω από μια ομάδα στην Ελλάδα. Όσον αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό, σκοπεύετε να περάσετε μια δική σας φιλοσοφία στην ομάδα? Θα κρατήσετε κάποια από τα στοιχεία που είχε προηγουμένως? Παρακολούθησα την προπόνηση και είδα ότι θέλετε να δουλέψετε κάποια διαφορετικά συστήματα, τον τρόπο που επιτίθεται η ομάδα, τον τρόπο που αμήνετε. Ναι. Θα μπουν σε δικά μου, σε κάποια. Έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό, επειδή ξέρω τους παίχτες που έχουμε στην ομάδα. Και σταδιακά, όσο είμαι εδώ στο νησί, όσο έρχομαι, γιατί αυτόν τον καιρό δεν είναι εύκολο οι άδειες, ναι, η ομάδα θα φτάσει να παίζει κάποια πράγματα που θα βάλουμε τώρα από εδώ και πέρα στις προπονήσεις. Γνωρίζετε ότι τα Φανάρια θα επιδιώξουν την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Θα επιδιώξουν κάτι τέτοιο, την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική, όπως είπα. Και σίγουρα ο κόσμος περιμένει από εσάς ένα καινούριο προπονητή που ήρθε στο νησί. Ένα μήνυμα για να κλείσουμε έτσι. Ναι, ότι είμαστε εδώ και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε
καλύτερο, ανθρωπίνως δυνατό και πιο πολύ ακόμα για να καταφέρουμε αυτό το στόχο που είναι από εδώ και πέρα κοινό.